Είμαστε στο Μελίνα Μερκούρι. Εδώ θα βλέπουμε κάποια έργα από τη Λέσχη Φιλίας του Σοδουκίου. Με θέμα τη ζωγραφική, η κυρία Ζένια Τζοκίδου, να μας πει δύο λόγια για τα έργα της. Ναι. Καταρχάς ευχαριστούμε σαν Λέσχη και σαν πρόεδρος για αυτή την ωραία, τους ωραίους πίνακες που παρουσίαζες σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρώτος πίνακας είναι κόκκινα κρινάκια, δουλεμένα με λαδοπαστέλ. Ναι. Δουλεμένα με λαδοπαστέλ. Είναι πράγματα που τα έχω φανταστεί, δεν τα έχω δει πουθενά. Είναι φανταστικά έργα όλα. Με τι υλικό είναι φτιαγμένα? Είναι με λαδοπαστέλ. Είναι ένα πολύ δύσκολο υλικό, είναι κάτι σαν μαλακή κυμολία. Πιο πολύ το δουλεύω με το δάχτυλό μου, το απλώνω με το δάχτυλό μου. Δύσκολη, χρειαστικά είναι αρκετό χρόνο, έτσι, για κάθε έργο. Είναι πολύ δύσκολη τεχνική. Ένα έργο το ολοκληρώνατε. Συγχαρητήρια και να μεταλαμπαιδεύσετε αυτή την ωραία τέχνη που έχετε γραφεί για την τεχνική. Και έχω κάνει πάρα πολλές εκθέσεις, αλλά τώρα πια τα τελευταία χρόνια ο κόσμος δεν αγοράζει πια έργα. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Προσπαθούν να καλύψουν τα έξοδα, τα αναγκαία. Δεν μπορούν να αγοράσουν έργα τέχνης. Ωραία. Τώρα ακολουθούμε την κυρία Κορονέου, η Λίτσα, να μας δείξει τα. Τι θα δούμε? Τα μακραμέ. Είναι μια τέχνη. Δυνατά. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι μακραμέ. Είναι μακραμέ. Πλέκονται με κυροκλωστές. Είναι μια τέχνη που τη μαθαίνεις. Ειδική τέχνη, εν πάση περιπτώσει. Έχω κάνει κάποιες σειρές εδώ πέρα. Όπως η Μύδια, η Γαία, η άλλη, η Νατούρα. Τι υλικό χρησιμοποιείτε? Χρησιμοποιώ χάντρες, κυροκλωστή και τα γεράκια μου. Τα κολλιέ? Και τα κολλιέ. Τα κολλιέ είναι με χάντρες, πάλι όλα είναι χειροποίητα. Εμπνευσμένη από πού? Μου άρεσε, επειδή πλέον είμαι εκτός εργασίας, ήθελα με κάτι να ασχοληθώ. Είναι η πιο, για μένα είναι η πιο εύκολη τέχνη. Με ευχαριστεί και με αξιαγχώνει. Συγχαρητήρια. Ελπίζουμε να δούμε και έργα και άλλα στη Λέσχη Φιλίας. Μακάρι. Λοιπόν, πίνακες ζωγραφικής στη Λέσχη Φιλίας, το οποίο... Είναι έργα της κυρίας Καμινάρη. Εύης, ναι. Για πέστε μας λίγο για τους πίνακες που βλέπουμε. Οι πίνακες είναι σε καμβά με λάδι, από φαντασία και από μνήμες από το νησί μου. Αυτά. Εργάζομαι πολλά χρόνια. Έχω πάρει μέρος σε πολλές εκθέσεις. Δεν έχω κάνει ακόμη, κυρίως σε ομαδικές. Αυτά. Ελπίζουμε να κάνουμε μια μεγάλη έκθεση στη Λέσχη ή σε κάποιο άλλο χώρο να εκθέσουμε και δικά σας και μαθητών που πιθανώς να υπάρχουν από τη Λέσχη, κάποιοι που θέλουν να μάθουν την τέχνη και τη ζωγραφική και τα προηγούμενα που είδαμε τα βραχιόλια και τα. Έτσι. Είμαστε στη διάθεση και ευχαριστώ πάρα πολύ για το Δήμο που κάνει τις εκδηλώσεις και μας δίνει και η ευκαιρία να εκθέτουμε, γιατί δεν το κρύβω ότι σε άλλες εκθέσεις. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Σε καλά.